Ο δεύτερος ομιλητής είναι ο κύριος Γεώργιος Τούκης. Ο Γεώργιος Τούκης είναι απόφοιτος του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης. Κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Ορθόδοξη Θεολογία από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Ο τίτλος της μεταπτυχιακής του εργασίας είναι Αγιολόγιο της Καταδιωτίαν Εκκλησίας, Ιστορικοφιλολογική και Υμνολογική Προσέγγιση. Είναι υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρατικού Πανεπιστημίου Θράκης. Η διδακτορική του διατριβή φέρει τον τίτλο «Λαϊκή πίστη και τελετουργίες για την Παναγία και τους Αγίους στη Βιωτία». Τα πεδία του ενδιαφέροντός του είναι η τοπική ιστορία και αγιολογία της Βιωτίας και η καταγραφή της παραδοσιακής θρησκευτικής συμπεριφοράς των κατοίκων αυτής. Έχει γράψει άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους. Οι γλώσσες που γνωρίζει είναι τα αγγλικά και τα αλβανικά. Το θέμα της ανακοίνωσης του κυρίου Στούκη είναι το εργαστήριο εκκλησιαστικής χριστοκεντητικής της Ιεράς Μονής Γενεθλίου της Θεοτόκου Πελαγίας 20ος-21ος αιώνας. Κύριε Στούκη, σας ακούμε με μεγάλο ενδιαφέρον. Να σας καλησπερίσω και εγώ με τη σειρά μου και ελπίζω να μην ανακύψει κάποιο πρόβλημα, γιατί προ λίγων λεπτών αντιμετωπίσαμε ένα μικρό πρόβλημα στη σύνδεση. Ο αείμνηστος Κίτσος Μακρύς, στον οποίο είναι αφιερωμένο το παρόν συνέδριο, μας προέτρεπε να δούμε τη λαϊκή τέχνη όχι σαν κάτι το ακίνητο, αλλά σαν κάτι το διαρκώς εξελισσόμενο, όπου οι παλαιές μορφές του έρχονται σε έναν διαρκή αγώνα με νέα στοιχεία και συνθέτουν μια νέα μορφή που αυτή θα αντιμετωπίσει και άλλα στοιχεία και θα ενωθεί σε μια νέα σύνθεση. Μία από τις πιο σημαντικές δημιουργικές εκφράσεις της λαϊκής τέχνης είναι και η κεντητική τέχνη, η οποία κατά την Πόπη Ζώρα είναι ο λαμπρότερος κλάδος της και παρουσιάζει εξαιρετικό καλλιτεχνικό και λογραφικό ενδιαφέρον. Εξέχον κλάδος της κεντητικής είναι η χρυσοκεντητική, που υιοθετήθηκε κατά τη Βυζαντινή περίοδο και η Εκκλησία μας την υιοθέτησε για να προσδώσει λάμψη και κύρος στις τελετές της και να διακοσμήσει τα υφάσματά της με την τέχνη της βελόνας. Πρόκειται λοιπόν για κεντήματα τα οποία δεν είναι απλώς καλλιτεχνική θησαυρή, αλλά αποτελούν ένα κομμάτι από την ψυχή του λαού μας. Οι συγγραφείς της Βυζαντινής περίοδου, αναφερόμενοι στα εκκλησιαστικά υφάσματα, κάνουν λόγο για άμφια τα οποία διακρίνονται σε ιερατικά, σε άμφια τα οποία διακρίνονται σε λειτουργικά και πέπλα τα οποία τίθενται σε λειτουργική. Η χρυσοκεντητική ως τέχνη λειτουργική περιέβαλε δημιουργήματα με συμβολισμούς ηθικούς, τυποδογματικούς και αλληγορικούς, μέσω της οποίας προσπαθούν να φαινορωθούν οι αλήθειες της Ορθοδόξου πίστεως. Η τέχνη μέσα στην οποία μέσα στην λατρεία στην οποία τίθεται η τέχνη, στην εκκλησιαστική λατρεία, στοχεύει στη δοξολογία του Θεού. Δεν απευθύνεται λοιπόν μόνο στις αισθήσεις ή τη διάνοια, αλλά κινείται στο μετέχνιο κτιστού και ακτίστου, ώστε να γεφυρώσει το χάσμα. Επιχειρώντας μια ανασκόπηση, θα δούμε ότι η χρυσοκεντητική δεν γνώρισε διάσπαση τη συνέχεια στους χρόνους μετά την άλωση, αλλά αντίθετα ακτινοβολεί και εξελίσσεται είτε σε κοσμικά είτε σε μοναστηριακά εργαστήρια της υπηρετικής και της νησιωτικής Ελλάδας, μέχρι και την οριστική παρακμή της από τα μέσα του 19ου αιώνα ως τις αρχές του 20ου, όπου τη θέση τους παίρνουν τα βιομηχανοποιημένα προϊόντα. Στη διάρκεια όμως του τελευταίου τετάρτου του 20ου αιώνα, ξεκινά η αναβίωση της εκκλησιαστικής υφαντουργίας και κεντητικής μέσα στις μοναστικές κοινότητες, όπου οργανώνονται εργαστήρια από ανθρώπους που αφιέρωσαν ολοκληρωτικά τη ζωή τους στο Θεό. Γυναικείες αδελφότητες αναλαμβάνουν το διακόνημα του χρυσοκεντήματος με τη συνδρομή σύγχρονων τεχνικών μέσων, σεβόμενες ωστόσο τη μακραίωνη παράδοση. Ιδιαίτερη φήμη αποκτούν τα εργαστήρια χρυσοκεντητικής των Ιερών Μονών Χρυσοπηγής Χανίων, Ακριτοχωρίου Σερών, Ιωάννου του Μακρύνου στα Μέγαρα. Εν τω μεταξύ, ένα νέο εργαστήριο, εφάμιλο των προαναφερθέντων, αλλά λιγότερο γνωστό, γεννιέται στη γη της Βιωτίας και συγκεκριμένα στην Ιερά Μονή Γενεθλίου του Θεοτόκου Ακρεφνίου της Επιλογωμένης Πελαγίας, όπου τον Ιούλιο του 1987 μια γυναική αδελφότητα που εγκαθίσταται θέτει ως στόχο μεταξύ των άλλων την καλλιέργεια και των βυζαντινών τεχνών,
ανάμεσα στις οποίες συγκαταλέγεται και το χρυσοκέντημα. Η λάμψη των χρυσοκεντημάτων δεν άφησε ασυγκίνητες τις μοναχές και έτσι σιγά σιγά άρχισαν να εξασκούν την τέχνη αυτή, σεβόμενες τη μακραίωνη μοναστική παράδοση και αφετέρου να βιώνοντας στην περιοχή μας το έργο των πάλι ποτέ διαλαμψάντων εργαστηρίων χρυσοκεντητικής και υφραντικής που ήκμασαν το 12ο αιώνα στην πόλη των Θηβών. Ο σκοπός της εισήγησής μου είναι να παρουσιάσω αφενός στο ευρύ κοινό ένα εργαστήριο το οποίο δεν είναι γνωστό και με τον τρόπο αυτό να συμβάλλουμε στην καταγραφή της έρευνας που διεξάγεται και είναι μάλιστα σε πρώιμο στάδιο για τέτοιου είδους εργαστήρια και από την άλλη να αναδείξει τις μεθόδους εκτέλεσης των καλλιτεχνημάτων, τα μέσα και τα υλικά που χρησιμοποιούν για την παραγωγή των αμφίων. Η σύγχρονη εκκλησιαστική και κεντρική τέχνη που καλλιεργείται στο εργαστήριο της Μονής είναι εκτελεσμένη με το χέρι και επιτελείται με τη συνδρομή τεχνικών μέσων. Το χρυσοκέντημα παλαιού τύπου, δηλαδή εξ ολοκλήρου στο χέρι, εκλείπει δυστυχώς. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις γίνεται και αυτό διότι είναι μεγάλο το κόστος και απαιτείται και πολλή εργασία. Γι' αυτό και προτιμώνται είτε τα μηχανοποιημένα τα οποία εκτελούνται αφού σταθεροποιηθούν σε τελάρα με την βοήθεια των ποδοκίνητων μηχανών Singer, είτε τα σύνθετα όπου τμήματα αυτών γίνονται τη σάρκα στο χέρι με τη βοήθεια της μηχανής γίνονται οι υπόλοιπες επιφάνειες. Οι μοναχές του ελόγου εργαστηρίου διδάχτηκαν την τέχνη της χρυσοκεντητικής στο μοναστήρι του Μακρινού. Στο εργαστήριο της Μονής Πελαγίας κεντούνται όλα τα είδη των αμφίων και πέμπλων, δηλαδή ιερατικές και ιερατικές στολές, καλύματα Αγίας Τραπέζης, Αγίας Προθέσεως, Τιμίων Δώρων, ποδέες και λάβαρα και γίνεται και η αγιογραφία με κέντημα. Τα υφάσματα που χρησιμοποιούν οι μοναχές είναι το μεταξωτό, το οποίο προμηθεύονται από το σουφλί, το βελούδο, το οποίο είναι αμιγώς εκκλησιαστικό και το επιλέγουν περισσότερο, διότι θεωρούν ότι είναι πιο σταθερό και δεν λεκιάζει, το σατέν ατλάζι, το οποίο σήμερα εκλείπει διότι βγάζουν απομιμήσεις, ο χασές, το σιπ, μεταλλικό, σε κίτρινο χρυσό και ασήμι, το φιλέ και δεν προτιμούν τα σύνθετα υφάσματα. Ως προς τα υλικά χρησιμοποιούν το ριζόχαρτο, το καρμπόν, τα τελάρα για το κέντημα, τις βελόνες, τα βελονάκια, την πετονιά, την υγρή σιλικόνη για τη χρυστοκλωστή, την κόλλα τλακόλ, τη μετακύκλωστη κεντήματος σε μπομπίνα, τα καρούλια ντεμισέ, το κορδονέ τσιλέ, τα κορδόνια στριφτά, τις συνθετικές κλωστές φλός μαρσαλιζέ και απομιμήσεις πολύτιμων ή μη πολύτιμων λίθων και μαργαριταριών, τις πούλιες και τα τριτήρια. Ως προς τη χρήση των τεχνικών μέσων, η Μονή μόνο την ποδοκίνητη ραπτομηχανή Singer χρησιμοποιεί και αποφεύγει τα ειδικά προγράμματα στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τις κεντητικές κομπιούτερ μηχανές. Όσον αφορά την θεματολογία, τα πρότυπά τους τα αντλούν από τα έργα της μνημιακής ζωγραφικής, προτιμούνται κατά κύριο λόγο τα πουλιά που θεωρούν οι μοναχές ότι είναι πιο κοντά στην παράδοση της εκκλησίας μας από άλλα είδη, τα στάχια, σχέδια από τέμπλα ναών, διάφορα γραμμικά σχέδια και κυρίως έργα του Θεοφάνους του Κρητός. Θεωρούν ότι η θεματολογία έχει συμβολικό χαρακτήρα και γι' αυτό θα πρέπει να είναι κοντά στην ορθόδοξη παράδοση. Να προχωρήσουμε λιγάκι στο πώς προετοιμάζουν το κέντημα, ποια διαδικασία ακολουθούν. Στο παρελθόν, όπως γνωρίζουμε, ο τεχνίτης ξεσήκωνε το σχέδιο, το σκάλιζε σε άσπρο και μαλακό χαρτί, φοδράριζε το μεταξωτό ύφασμα του κεντήματος και μετά το κολούσε το σχέδιο. Σήμερα, στα περισσότερα εργαστήρια ακολουθείται η ίδια διαδικασία, είτε πρόκειται για το μηχανοποιημένο είτε για το σύνθετο χρυσοκέντημα. Πιο συγκεκριμένα, το σχέδιο ξεσηκώνεται και σκαλίζεται όπως στο παρελθόν, αλλά
με διαφορετικό τρόπο. Αποτυπώνεται σε ειδικό ριζόχαρτο. Το σχέδιο, αφού στερεωθεί καλά, μεταφέρεται με καρφίτσες ή τρυπώματα, δωμακερή κλωστή πάνω στο ύφασμα, αλλά από την ανάποδη πάντοτε πλευρά. Στα σατέν ή στα μεταξωτά χρησιμοποιείται το καρπών. Εάν πρόκειται για το βελούδο, το τοποθετούν το σχέδιο στην ανάποδη πλευρά του υφάσματος, το τρυπώνουν, το γαζώνουν τελαρωμένο στη μηχανή για να βγει στη συνέχεια το γαζί από την καλή του μεριά και προχωρούν στη διαδικασία του κεντήματος. Αναφορικά με τα πρόσωπα και τις διάφορες σκηνές, ενώ παλαιότερα τα κεντούσαν απευθείας επάνω στο ύφασμα, σήμερα κεντούν τα πρόσωπα, τις παραστάσεις ή τις σκηνές σε βαβακερό χασέ ύφασμα λευκού χρώματος που το έχουν τοποθετήσει πάνω στο τελάρο και έπειτα το μεταφέρουν στο ύφασμα της παραγγελίας. Ακολουθείται η τεχνική του απλικέ. Όσον αφορά τώρα την τεχνική της κεντητικής των προσώπων και των παραστάσεων, αρχικά τοποθετούν στο τελάρο το μαυακερό ύφασμα και με τη βοήθεια του καρμπών αποτυπώνουν το σχέδιο πάνω στο ύφασμα. Έπειτα με τη βελόνα στο χέρι κεντούν τα πρόσωπα και τα χαρακτηριστικά του, δηλαδή τα σαρκώματα, τα μαλλιά, τη γενιάδα, τα χέρια. Οι μοναχές του συγκεκριμένου εργαστηρίου δεν κάνουν χρήση, όπως προείπαμε, της μηχανής ή του ηλεκτρονικού υπολογιστή στην απόδοση των προσώπων, όπως σήμερα συνηθίζεται, διότι θεωρούν ότι τα πρόσωπα παραποιούνται. Μάλιστα, μας επισήμανε ότι στα τελευταία χρόνια αγιογράφοι επεμβαίνουν στα πρόσωπα και είναι μια πρακτική που απομακρύνει από την παράδοση. Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας αυτής, κεντιόνται με τη μηχανή τα ενδύματα, το φόντο και άλλα. Όταν τελειώσει το κέντημα και είναι ακόμη τελαρωμένο και πριν αφαιρέσουν τα περιττά υφάσματα, περνούν ένα χέρι κόλλα-τλα-κόλλα την ανάποδη πλευρά του υφάσματος και την αφήνουν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας να στεγνώσει ώστε να σταθεροποιηθεί. Το πρωί της επόμενης ημέρας κόβουν το ύφασμα που θα το μεταφέρουν και θα το ενώσουν με το ύφασμα της παραγγελίας και προκειμένου να μην ξεφτύσει και πάλι περνούν κόλλα-τλα-κόλλα στις άκρες. Τέλος, γαζώνουν το ύφασμα εκεί που ενώνεται με το κανονικό ώστε να είναι πιο ανθεκτικό. Όσον αφορά τώρα τις βελονιές που χρησιμοποιούν στη σύγχρονη χρυσοκεντητική. Έχουμε τη βελονιά χρυσοκλωστή που τη χρησιμοποιούν οι μοναχές. Είναι βελονιές που γίνονται αποκλειστικά με χρυσοκλωστές και μαζί με τους διακοσμητικούς λίθους σχετίζονται με τη χρυσοκεντητική τέχνη. Και εδώ ακολουθούν την εξής τεχνική. Βάζουν στη μηχανή Singer υγρή σιλικόνη, διότι υπάρχει ο κίνδυνος η βελόνα από την οποία θα περάσει η κλωστή να υπερθερμανθεί, έτσι να σπάσει επειδή είναι μεταλλική. Πρόκειται για ένα μυστικό, όπως λένε οι μοναχές, της χρυσοκλωστής. Έχουμε τις κλωστές γαζί, όπου είναι μια τεχνική όπου κατασκευάζουν με κλωστές την αγιογραφία. Στο πρόσωπο, μάλλον με το χέρι, με τη βελονιά που είναι σπαστή, φτιάχνουν το πρόσωπο, η κλωστή είναι από πριν καρφωμένη στο εργόχειρο, σπάνε τη βελονιά στη μέση, προχωρούν στην επόμενη και συνεχίζουν. Στα πρόσωπα εφαρμόζουν τον φωτισμό, τον γλυκασμό και τέλος τον προπολασμό. Και για τη γενιάδα γίνεται η χρήση μιας πολύ λεπτής κλωστής και για τα ενδύματα ακολουθείται η βελονιά του περιγράμματος. Επιπλέον χρησιμοποιούν και άλλου είδους βελονιές, όπως τον μπακλαβωτό, τη μακριβελονιά, τη καμάρα, τη ρίζα. Οι μοναχές δίνουν μεγάλη έμφαση στη τεχνική της βελόνας, διότι θεωρούν ότι συμβάλλει στην ανάδειξη των μορφών και χαρίζει λιτότητα και ιεροπρέπεια. Τέλος, στο διάκοσμο των κεντημάτων, συμπληρώνουν ασημόχρυσα κορδόνια, κρόσια, τριτήρια, χάντρες και τεχνητά μαργαριτάρια και πετράδια. Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να αναφέρω ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται έντονα το φαινόμενο η αγορά της Ελλάδος να κατακλείζεται από ακαλέσθητα άμφια και πέπλα που κατασκευάζονται σε χώρες όπως η Ινδία ή το Πακιστάν, όπου φθηνά εργατικά χέρια κατασκευάζονται του είδους υφάσματα. Και δεύτερον, παρατηρείται το γεγονός ότι από τα διάφορα εργαστήρια εκκλησιαστικής χρυσοκεντητικής παράγονται ακαλέσθητα και πομπόδι
άμφια όλων των ειδών, χωρίς να ακολουθούν μία αρχή, όπως γινόταν στο παρελθόν. Βέβαια, επιχειρείται η χρήση παλαιότερων αισθητικών πρακτικών και εκφραστικών μορφών στη σύγχρονη πραγματικότητα. Όμως, είναι κάτι το οποίο αγγίζει τις περισσότερες περιπτώσεις στην εκκλησιαστική θρησκευτική τέχνη, το kitsch, όπως πολύ εύστοχα σημειώνει ο καθηγητής Μανώλης Βαργούνης. Είναι λοιπόν γεγονός αναμφισβήτητο ότι παρατηρείται η οικειοποίηση και ενσωμάτωση των νέων τρόπων στην εξέλιξη των ιερατικών και λειτουργικών αμφίων και αποτελεί πράγματι ένα πεδίο έρευνας ευρύ, με πολλές παραμέτρους και ποικίλους τρόπους προσέγγισης. Η νέα αυτή τάση που επικρατεί στον χώρο των εκκλησιαστικών τεχνών αποτελεί μία εκδοχή της κίνησης ανάμεσα στη συνέχεια και στην ασυνέχεια, η οποία κυριαρχεί βέβαια σε όλες τις πολιτισμικές μορφές και εκφράσεις και συνδέεται άμεσα με τις κοινωνικές, οικονομικές συνθήκες και την πνευματική κατάσταση κάθε εποχής. Αν όμως θέλουμε πραγματικά να περιοριστούν τα θλιβερά αυτά φαινόμενα που σήμερα παρατηρούνται στη σύγχρονη εκκλησιαστική και δυτική και να κάνουμε λόγο για την πραγματική αναβίωσή της, οφείλουν οι τεχνίτες της να αντλήσουν τα πρότυπα από την πλούσια πολιτιστική μας κληρονομιά και να τα μεταφέρουν στο σήμερα σωστά, σεβόμενη την παράδοση, ώστε να αποτελέσει το διακόνημα της χρυσοκεντητικής τον γνήσιο εκφραστή της ελληνοορθόδοξης παράδοσης του γένους και να συνδεθεί με τη λατρεία άμεσα. Οι εκκλησιαστικές τέχνες διακονούν την πίστη και οφείλουν να τεθούν στην υπηρεσία της Εκκλησίας, όπως έμενε και πριν από πολλούς αιώνες. Και αυτό μας το λέει και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. «Σέβον ου παύσω με την ύλη, διείσαι σωτηρία μου ήργαστε». Από τη στιγμή λοιπόν που κάθε μορφή εκκλησιαστικής τέχνης, πέρα από το συλλογικό και κοινωνικό της χαρακτήρα, λειτουργεί και κοινωνικά εντάσσοντας τον πιστό στην κοινωνία της λατρευτικής σύναξης και αφού τίθεται σε λατρευτική χρήση μέσα στους ναούς και έρχεται σε επαφή με το λαό, είναι κατεξοχήν τέχνη λαϊκή και μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο μελέτης και της επιστημονικής λαογραφίας, η οποία μελετά και συγκεκριμένα η θρησκευτική λαογραφία την παραδοσιακή θρησκευτική συμπεριφορά του λαού μας, με τη συνδρομή βέβαια και άλλων επιστημονικών κλάδων, ώστε να έχουμε μια πληρέστερη καταγραφή και περαιτέρω μελέτη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς πολύ τον κύριο Στούκη για τα όσα ενδιαφέροντα μας κατέθεσε για το Εργαστήριο Εκκλησιαστικής Χρυσοκεντητικής της Ιεράς Μονής Γενεθλίου της Θεοτόκου Πελαγίας.